Όλο αυτό που γίνεται με τον κύριο Πατούλη και την πρώην σύζυγό του. Ναι. Πώς σου φαίνεται σένα, επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ κοντά του και. Είμαι κοντά του και τον αγαπώ. Στην αρχή κάτι είχε κάνει μια δήλωση και παρεξήγησε. Δεν είχα κάνει μια δήλωση, αυτό το εξήγησα κιόλα. Επειδή η κυρία Πατούλη είχε μπει στο νοσοκομείο. Είπε ότι σίγουρα θα είναι στο πλευρό τη. Είχα την πληροφορία που ήταν έγκυρη από τον Γιώργο ότι. Στην Αταλία. Ότι είναι καλά και βγήκε. Ναι. Και επειδή οι δημοσιογράφοι είστε έτσι και έτσι, εντάξει, και καλά κάνετε, η αμέσως επόμενη ερώτηση ήταν αν ο Περιφερειάρχης είναι στο πλευρό της. Αυτό που απάντησα είναι ότι ο Περιφερειάρχης είναι στο πλευρό όλου του κόσμου, γιατί πραγματικά είναι ένας ακίνητος άνθρωπος που δέχεται και βλέπει πάρα πολύ κόσμο όλη την ημέρα. Τώρα αυτό, ρε παιδί και βοηθάει. Πόσο... Περίμενε, και μετά τι έγινε. Με την έννοια αυτή, το να ενδιαφερθείς με τους γιατρούς, είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ο Γιώργος, και να μάθεις και να... Αυτό εννοούσε στο πλευρό της. Ναι, στο πλευρό της και να δώσεις οδηγίες. Και να δώσεις οδηγίες για το τι πρέπει τώρα, να γίνει και λοιπά. Όλο αυτό που ακολουθεί, δηλαδή, με τις δηλώσεις της κυρίας Πατούλη. Δεν είναι μόνο η φυσική παρουσία. Αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες τώρα που η κοπέλα, η κυρία, συγγνώμη, αρρώστησε από κορονοϊό. Τι κοπέλα να λες. Κοπέλα δεν είναι κακό. Ίσα κοπέλα είναι ωραίο. Κυρία, δεν είναι. Η κυρία Πατούλη. Της εύχομαι περαστικά και δεν θέλω να αναφέρομαι και δεν πρέπει να αναφερόμαστε εμείς που είμαστε αρκετά κοντά στο εγώ τουλάχιστον στο Γιώργο, γιατί επειδή εμπλέκεται η περίπτωση η ύπαρξη του παιδιού του Αλέξανδρου, θεωρώ, όπως θεωρεί και εκείνος φυσικά, ότι γίνεται ένα bullying σε αυτό το παιδί, σε σχέση με το σχολείο, με τους ματές του, με αυτά που γράφονται. Άρα αυτά... σας έχει πει να μην αναφέρεστε στο θέμα λόγω του παιδιού. Δεν είναι ανάγκη να μας το πει. Το καταλαβαίνουμε όλοι οι νοήμονες άνθρωποι ότι πρέπει να προφυλάξει το παιδί του, όπως και εκείνη, φαντάζομαι, και η Μαρίνα ασφαλώς και η κυρία Πατούλη. Ναι, αλλά είδες όμως η Μαρίνα προφυλάξει... προχθές και έκανε δηλώσεις ότι η περιφέρεια δεν με προστάτευσε στην περίπτωση του κορονοϊού. Ότι μου έδωσαν λάθος, ότι με πήρε ο Γιώργος και μου είπε να μην βγω να το πω. Και έβγαλε ανακοίνωση μετά η Γιώργο περιφέρεια. Γιώργο μου, θεωρώ, θα επανέλθω σε αυτό που είπα πρωτίστως, ότι είναι λάθος να ανακυκλώνουμε, ξέρεις, την υπόθεση ενός διαζυγίου. Που πάντα είναι οδυνηρή, ένα διαζύγιο τώρα αυτό που σπάνια είναι. Δεν έχει πάντα, να κάνει με το πάντα διαζύγιο. Έχει θέματα. Έχει να κάνει, δηλαδή αυτή η γυναίκα, όπως και να έχει, έχει μια οντότητα είναι... και κάποιες δημοσιεύσεις της στο Instagram και όποιες δηλώσεις δεν αφορούν μόνο στο διαζύγιο, αφορούν και δικές της προσωπικές επιλογές, γιατί από ό,τι θυμάμαι είχε σκοπό και να ασχοληθεί και με την πολιτική. Τι μπορεί να έχει ακόμα και καλά θα κάνει. Κάποια πράγματα τα λέει που αφορούν εκεί. Απλά και πρέπει από την να άλλη... είμαστε φιδωλοί στα λόγια όταν πρόκειται για ένα διαζύγιο δύο ανθρώπων. Μπορεί να είναι ανθρώπινα. Παρότι είπα αυτό τώρα για να το ξεκαθαρίσω, ανθρώπινα όταν σε ρωτάνε, θα στηρίξει. Δεν μπορεί και εσύ ο τρίτος να πει. Θα πει ναι, θα είναι δίπλα. Εγώ επειδή ήξερα. Δίλωτα. Ότι είχε διαφέρει να ξεκαθαρίσει. Επειδή ο ίδιος μου είπε ότι είναι καλά. Και μα και τι να πεις, και να μην έχεις μιλήσει, μα δεν μπορείς να πεις δημόσια. Εγώ θα ντρεπόμουν, θα έλεγα ναι, είναι σίγουρα. Το παίρνω το κρίμα στο λαιμό μου. Θα ντρεπόμουν, αν κάποιος με ρωτούσε, ξέρεις... Για να το ξανακάνουμε, ευκρινές. Δεν είσαι πάντα δίπλα στον, όταν λέμε είμαι δίπλα στον άλλον, δεν είναι σημαίνει φυσική παρουσία. Ρωτικό, ότι είναι φυσική παρουσία. Το ενδιαφέρον αυτό, το ανθρώπινο. Το ενδιαφέρον. Και μάλιστα αυτό είναι και το πιο πρακτικό. Το να μάθεις και σαν γιατρός και να κατευθύνεις. Οπότε με αυτή την έννοια το είπα. Αλλά από εκεί πέρα να επαναλάβω ότι ξέρεις, αυτό είναι ένα θέμα πολύ προσωπικό. Εγώ τον Γιώργο τον αγαπάω, αυτό είναι σίγουρο. Έχω μάθει πάρα πολλά μαζί του στην αυτοδιοίκηση και θα μάθω και άλλα στην πορεία. Εσύ στην πολιτική θα κατέβαινες ως βουλευτής πια υποψήφιος? Όχι.